να τους ευχηθώ καλή αρχή. Σήμερα η μέρα κάνει και εξολοκλήρωση στο Δημήτρη και στα παιδιά. Έτσι. Και εύχομαι να έχουμε υγεία και ό,τι καλύτερο. Καλησπέρα και από εμένα. Εύχομαι να έχουμε μια καλή χρονιά όλοι μας. Είναι μεγάλη τιμή και χαρά το να σου δίνουν το χρήσμα του προπονητή της Παναχαϊκής. Είναι βαριά η κληρονομιά. Είναι μια πολύ μεγάλη ομάδα. Υπάρχουν κάποιες ομάδες σε όλες τις χώρες που το σε ποια κατηγορία σημασία όσο το μέγεθός τους. Σαφέστατα η Παναχαϊκή ανήκει σε μία από αυτές. Και είμαστε πολύ χαρούμενοι και εγώ και οι συνεργάτες μου που αποτελούμε μέλος αυτής της ομάδας. Από τις πρώτες κουβέντες που έκανα με τον πρόεδρο, συνάντησα έναν άνθρωπο πολύ φιλόδοξο, με έπεισε πάρα πολύ γρήγορα. Με τον Νίκο έχουμε συνεχή επαφή καθημερινή, έχουμε ταύτιση απόψεων, υπάρχει το ίδιο κίνητρο, είμαστε άνθρωποι φιλόδοξοι όλοι και ευελπιστούμε να καταφέρουμε να πάμε την Παναχαϊκή εκεί που ανήκει. Αυτό είναι το σημαντικότερο. Η ομάδα θα κάνει πρωταθλητισμό. Δεν ξέρουμε αν θα πάρει πρωτάθλημα γιατί κρίνεται στις λεπτομέρειες, αλλά πρωταθλητισμό αυτή η ομάδα επιβάλλεται να κάνει. Αυτό που ξέρω στα τόσα χρόνια σαν προπονητής είναι ότι όλοι θέλουν την νίκη. Όλοι θέλουν την νίκη. Αλλά λίγοι είναι διατεθειμένοι να μοχθήσουν όσο χρειάζεται για να πάρουν την νίκη. Οπότε αυτό που μπορούμε να υποσχεθούμε είναι ότι σίγουρα θα μοχθήσουμε όσο χρειάζεται για να μπορούμε να πάρουμε την νίκη. Αυτά από εμένα. Χαίρομαι πάρα πολύ που βρίσκομαι ένα πολύ όμορφο πούλμαν και ελπίζω να ξεκινήσει από εδώ πέρα ένα πολύ ωραίο ταξίδι που να κάνει περήφανη ολόκληρη την πόλη. Αυτά από τη μεριά μου και ρωτήστε αν θέλετε κάτι. Η πρώτη αποφασίσεις θα κάνεις με την Παναχαϊκή είναι η ίδια Παναχαϊκή. Οπότε έρχεται η πρώτη απάντηση. Μετά ήταν ο πρόεδρος και ο Νίκος. Ήρθε ο Νίκος στην Αθήνα. Συνειδητοποίησα αμέσως ότι έχω να κάνω με ένα τεχνικό διευθυντή. Θα μπορώ να επικοινωνώ και να μιλάμε την ίδια ποδοσφαιρική γλώσσα που είναι πάρα πολύ σημαντικό. Όπου το έχω ζήσει στο παρελθόν μόνο για καλό ήταν για την ίδια την ομάδα. Και φυσικά μετά που ανέβηκε ο πρόεδρος στην Αθήνα και μιλήσαμε, τελειώσαν όλα στο πρώτο ραντεβού. Έχεις απόλυτο δίκιο. Πότε θα ξεκινήσει η προετοιμασία ή ο σχεδιασμός είμαστε με τον Νίκο, μιλάμε κάθε μέρα. Πάρα πολύ, ναι, σαφέστατα. Για την προετοιμασία θα περιμένουμε να δούμε τις αποφάσεις τι θα γίνει με την αναδιάρθρωση. Εύχομαι σαν άνθρωπος που ποδοσφαίρου να είναι ένας όμιλος. Το έχω ζήσει με τους δύο ομίλους. Είναι απαξιωτικό για το ίδιο το ποδόσφαιρο. Πέφτει το επίπεδο και σε όλη τη διάρκεια της χρονιάς η μισή Ελλάδα δεν παρακολουθεί την άλλη μισή Ελλάδα. Εμείς θέλουμε να κάνουμε μια ομάδα που θα παρακολουθεί και θα τη χαίρεται όλη η Ελλάδα. Οπότε σαφέστατα είμαι υπέρ του να γίνει ένας όμιλος. Και για να είναι και πιο ανταγωνιστικό, να είναι και περισσότερα τα έσοδα, να έχει και μεγαλύτερο ενδιαφέρον ο κόσμος. Αυτή είναι η θέση μου και νομίζω ότι είναι το λογικό από 14 ομάδες να μην θέλει κανείς να πάει στις 32. Από τις 14 να πάει στις 18 το καταλαβαίνω. Οπότε με τον Νίκο είμαστε σε συνεχή επίπεδο. Αλλάζει το σχεδιασμό μας κάτι γιατί θέλουμε να κάνουμε ρεαλισμό. Είτε είναι 16 ομάδες, είτε 14, είτε 18, ο στόχος είναι ένας. Κι εγώ. Πέστε μου. Έχετε πολύ δίκιο. Θα κοιτάμε τι έχουμε στο σπίτι μας. Οπότε με τον Νίκο είπαμε στον πρόεδρο εξ αρχής, ο οποίος πρόεδρος μας έχει δείξει πολύ μεγάλη εμπιστοσύνη, ότι θέλουμε να κάνουμε κάποιες προτάσεις στα δικά μας τα παιδιά.
τις προτάσεις αυτές που εμείς θεωρούμε σωστές οικονομικά, γιατί μιλάμε για δύσκολες εποχές οικονομικά για όλες τις ομάδες, θεωρούμε ότι είναι αρκετά καλές και ότι τους δείχνουμε ότι τους θέλουμε. Θα τις αξιολογήσουν και θα περιμένουμε. Από εκεί πέρα έχουμε και plan B για όλες τις περιπτώσεις με τον Νίκο. Η αλήθεια είναι ότι θα χρειαστεί λίγο υπομονή. Δεν θα πάρουμε απλά για να πάρουμε. Ο κάθε ένας που θα έρχεται θα είναι επιλογή μας και εμένα και του Νίκου και με τη συνένεση του Προέδρου. Οπότε θεωρώ ότι το πραγματικό μεταγραφικό παζάρι θα ξεκινήσει μετά τις 15 Ιουλίου, μετά τον τέλος των play-out και τη Super League. Και όταν οι ποδοσφαιριστές θα ξέρουν για πόσες ομάδες μιλάμε και γιατί πόσα συζητάμε. Γιατί πάντα οι ποδοσφαιριστές είναι νόμος αυτό, στην αρχή της μεταγραφικής περίοδου είναι τα ποσά που ζητάνε είναι μεγαλύτερα. Όσο περνάνε οι μέρες, πέφτουν. Εμείς θα πάρουμε αυτούς που θέλουμε, ξέρουμε ποιους θέλουμε και έχουμε πάντα ένα plan B. Και εγώ και ο Νίκος. Το ίδιο plan B. Ωραία, σας ευχαριστώ πολύ, χάρηκα. Ναι. Έλα, Γιώργο. Έλα. Ρε. Θα σας πω. Έχετε απόλυτο δίκιο, αλλά απ' την άλλη, επειδή ξέρουμε πολύ καλά ποια παιδιά θέλουμε να έρθουν και ποια παιδιά θέλουν να μείνουν, αν τα καταφέρουμε, νομίζω ότι θα έχουμε έναν αξιόλογο κορμό. Πόσους ποδοσφαιριστές, από τις πρώτες κουβέντες που κάναμε με τον Νίκο στο ραντεβού μας, είναι ότι στις προπονήσεις γίνονται κυρίως με βάση τις θέσεις των παιχτών, δεν είναι γενικά και όριστα. Οπότε ένα ρόστερ 22-23 ποδοσφαιριστών σύν τερματοφύλακες είναι υπεραρκετό για μένα. Δεν θέλω δηλαδή παραπάνω από 25 άτομα στην κανονική περίοδο. Στην αρχή μπορεί να ξεκινήσουμε περισσότεροι, να δώσουμε την ευκαιρία σε κάποια παιδιά που μπορεί να το αξίζουν, αλλά αυτοί που θα μείνουμε, έχουμε πει με τον Νίκο, θα είναι maximum 25. Νομίζω ότι τα τελευταία χρόνια, με μια μικρή κοιλιά τη φετινή σεζόν που πάλι έκανε ένα μικρό πισωγύρισμα, γιατί δεν ήταν καλή χρονιά αντίστοιχη της Παναχαϊκής που θα έπρεπε να είναι, ήταν σε καλό φεγγάρι που λέμε ποδοσφαιρικά για 2-3 χρόνια. Εύχομαι, επειδή πιστεύω και λίγο στα συγκυριακά, ως εκατοστός προπονητής της Παναχαϊκής, να είμαι αυτός που θα φέρει το στόχο. Χάρηκα πολύ και πάλι που σας γνώρισα και ελπίζω να έχουμε καλή χρονιά. Να είστε καλά. Ευχαριστώ. Καλή χρονιά.